Λοιπόν, σε 5 λεπτά. Πάμε. Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους το δημογραφικό θεωρείται πρόβλημα. Ακούστηκαν διάφορα πράγματα σήμερα εδώ. Άλλος το θεωρεί επειδή ανησυχεί για το ασφαλιστικό σύστημα και τις συντάξεις. Άλλος επειδή ανησυχεί για το γεωπολιτικό του θέματος ή ίσως για το θέμα της ταυτότητας, ότι το έθνος κινδυνεύει να αφανιστεί. Αλλά το δημογραφικό βασικά είναι και οικονομικό θέμα. Το αν μια χώρα έχει μικρό ή μεγάλο πληθυσμό από μόνο του δεν έχει σημασία για την οικονομική ανάπτυξη. Σκεφτείτε τη Σιγκαπούρη ή την Ελβετία. Αλλά το αν ο πληθυσμός της αυξάνεται ή μειώνεται, έχει. Σύμφωνα με την εκτίμηση του οικονομικού αναλυτήρου Σιρ Σάρμα, το βιβλίο του οποίου η Διανέσος έχει βγάλει στα ελληνικά, ο οποίος μελέτησε δεκάδες περιπτώσεις χωρών οι οποίες είχαν μεγάλη οικονομική ανάπτυξη, έβγαλε το συμπέρασμα, βρήκε ότι μόνο αν ο πληθυσμός των οικονομικά ενεργών πολιτών μιας χώρας αυξάνεται κατά τουλάχιστον 2% το χρόνο, μπορεί η χώρα να έχει ανάπτυξη. Αν δεν αυξάνεται τόσο ή αν μειώνεται, τότε είναι σχεδόν αδύνατο να διατηρηθούν σταθερά υψηλή ρυθμή ανάπτυξη σε μια χώρα. Οπότε αυτό είναι ίσως το πρώτο πράγμα που πρέπει να σκεφτόμαστε όταν σκεφτόμαστε για το δημογραφικό. Το άμεσο πρόβλημα, ότι μέχρι τουλάχιστον να έρθουν τα ρομπότ να μας το λύσουν, πρέπει κάθε χρόνο να έχουμε περισσότερους οικονομικά ενεργούς πολίτες από ό,τι είχαμε πέρσι. Αλλιώς δεν μπορούμε να έχουμε εύκολα σταθερή ανάπτυξη. Πώς φτιάχνεις περισσότερους οικονομικά ενεργούς πολίτες? Μια δεξαμενή είναι να φτιάχνεις νέους πολίτες, να γεννιούνται καινούργια παιδιά. Αν αρχίσουν αύριο να γεννιούνται καινούργια παιδιά, σε 20 χρόνια θα έχουμε περισσότερους οικονομικά ενεργούς πολίτες. Αλλά όπως ίσως έχετε ήδη ακούσει σήμερα, δηλαδή ελπίζω να το έχετε ακούσει σε τόσες ομιλίες, είναι νομοτελειακό. Όταν οι κοινωνίες φτάνουν σε ένα υψηλό επίπεδο διαβίωσης, οι οικογένειες κάνουν λιγότερα παιδιά. Όταν η ποιότητα ζωής αυξάνεται, βελτιώνεται, όταν οι προσδοκίες των γονέων για τα παιδιά τους αυξάνονται, κάνουν λιγότερα. Και αυτό είναι παγκόσμιο. Εμφανίζεται σε όλες τις κοινωνίες με πολύ μικρές διακυμάνσεις, ανεξαιρέτως κουλτούρας, θρησκείας, ιστορίας, παραδόσεων, παντού. Ακόμα και χώρες που πάνε καλύτερα στο δίκτυο γονιμότητας, που τις χρησιμοποιούμε ως παράδειγμα, της Σουηδίας, της Γαλλίας, ούτε αυτές φτάνουν το δίκτυο αναπλήρωσης του 2,1 παιδιά ανά γυναίκα. Οπότε αυτή είναι μία δεξαμενή. Υπάρχει θέμα με τον αναπτυγμένο κόσμο σε αυτή τη δεξαμενή. Τι άλλες δεξαμενές υπάρχουν? Κάποιες χώρες επιλέγουν τη μετανάστευση. Ο Καναδάς, η Αυστραλία, αυτές οι χώρες δίνουν μεγάλη έμφαση σε αυτό. Το 28% των πολιτών που ζουν στην Αυστραλία είναι γεννημένοι σε άλλες χώρες. Ένα πρόβλημα με αυτό εδώ είναι μια λύση, αλλά αφορά κυρίως τις χώρες τις οποίες θέλουν να πάνε οι μετανάστες, οι οποίες είναι περίπου 10 ανά τον κόσμο. Η χώρα μας δεν είναι μία από αυτές και μάλιστα την τελευταία δεκαετία τουλάχιστον περισσότεροι φεύγουν από την Ελλάδα μετανάστες παρά από όσους έρχονται. Ποιες άλλες δεξαμενές υπάρχουν? Υπάρχουν οι νέοι. Στην Ελλάδα έχουμε από τα υψηλότερα ποσοστά των NEETs. Οι νέοι που δεν συμμετέχουν ούτε στην εκπαίδευση ούτε στην αγορά εργασίας. Θα μπορούσαμε να εκμεταλλευτούμε αυτούς. Όσο περνάει ο καιρός και γερνάει ο πληθυσμός, θα μπορούσαμε να εκμεταλλευόμαστε όλο και περισσότερους ηλικιωμένους. Αλλά ίσως η μεγαλύτερη δεξαμενή ανεκμετάλλευτη που έχουμε σε αυτήν εδώ τη χώρα είναι οι γυναίκες. 44,5% που είναι το ποσοστό συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας είναι το χαμηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα είναι τελευταία. Πώς θα εκμεταλλευτεί αυτή τη δεξαμενή για να αυξάνει τους οικονομικά ενεργούς πολίτες της κάθε χρόνο? Μόνο, δεν υπάρχει άλλος τρόπος, μόνο με τολμηρά, σύγχρονα, προσεκτικά, σχεδιασμένα και εξαιρετικά δαπανηρά μέτρα. Λισαλέα προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων των γυναικών που θέλουν να κάνουν οικογένεια, για να μην φεύγουν από την αγορά εργασίας. Γενναίες άδειες πατρότητας και μητρότητας. Υποδομές φύλαξης και προσχολικής αγωγής, πρόσβαση για όλα τα παιδιά της χώρας σε τέτοιες υποδομές και άλλα μέτρα στήριξης της καριέρας και της ζωής των σύγχρονων ζευγαριών και κυρίως των γυναικών. Κάποια από τα μέτρα τα ακούσαμε μια προαναγγελία από την κυρία Χορμόβα, ελπίζω να υλοποιηθούν και το εύχομαι. Ξέρετε ποιες είναι οι χώρες που τα εφαρμόζουν αυτά τα πανάκριβα μέτρα πιο αποτελεσματικά? Οι Γαλλίες και οι Σουηδίες. Και τι διαπιστώνουν? Ότι τα μέτρα που χρησιμοποιούνται επιτυχημένα για τη στήριξη της ισότιμης συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας έχουν και μία αναπόφευκτη παρενέργεια. Αυξάνουν τη γονιμότητα. Σας ευχαριστώ. Το πέτυχα ακριβώς. Ευχαριστώ καλά.